7 χρόνια μετά το κλείσιμο της γνωστής βιομηχανίας Έλμαν, το εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ της Κομωτινής εξακολουθεί να αποτελεί μια σύγχρονη μονάδα με ισχυρό brand name, έτοιμη να επαναλειτουργήσει και ικανή να αντέξει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων, κύριε Υπουργέ, αλλά και η ύπαρξη κρίσιμου αριθμού εργαζομένων με τεχνογνωσία και εμπειρία συνηγορούν ότι αυτό μπορεί να επανεκκινήσει άμεσα η γραμμή παραγωγής με ό,τι θετικές επιπτώσεις θα υπάρξουν για νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία και μάλιστα σε μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία όπως είναι η περιοχή της Θράκης. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει βιώσιμο επιχειρησιακό σχέδιο για την επαναλειτουργία της βιομηχανίας, ότι υπάρχει κατατεθειμένο ενεργό επενδυτικό ενδιαφέρον. Να σας θυμίσω ακόμα ότι όλες οι προϋποθέσεις που είχατε θέσει στη συνάντηση που κάνατε με όλους τους ενδιαφερόμενους στο Υπουργείο στα τέλη του 2019 έχουν όλες εκπληρωθεί όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Η μόνη δυστυχώς δέσμευση που καθυστερεί είναι αυτή που ανέλαβε το Υπουργείο σας. Δηλαδή να ενεργήσετε ώστε η Αναπτυξιακή Τράπεζα να χρηματοδοτήσει κατά το ένα μέρος την υλοποίηση αυτού του βιώσιμου επενδυτικού σχεδίου. Έχουν περάσει 7 μήνες, κύριε Υπουργέ, από τις δεσμεύσεις που αναλάβατε, σχεδόν 4 μήνες από την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κομωτινή σε σύσκεψη των τοπικών φορέων ότι η επένδυση βρίσκεται σε καλό δρόμο και πολύ σύντομα θα ανοίξει η βιομηχανία, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει τίποτε και δεν φαίνεται κάτι, κύριε Υπουργέ, στο άμεσο μέλλον. Άλλωστε, σε 2 εβδομάδες σταματάει η πτωχευτική διαδικασία και καταλαβαίνετε ότι πάμε από φθινόπωρο και βλέπουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των εργαζομένων της βιομηχανίας που κράτησαν και ανοιχτοί και συντηρούν τη βιομηχανία όλα αυτά τα χρόνια και δεν αντέχουν πια άλλο. Καθώς επίσης δικαιολογημένα και τα ερωτήματα της τοπικής κοινωνίας, εάν τελικά είναι στις προθέσεις σας να επαναλειτουργήσει η βιομηχανία. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, με ενδιαφέρον θέλω να σας ακούσω, όπως και όλοι στην περιοχή, γιατί καθυστερείτε τόσο πολύ να εκπληρώσετε τη δέσμευση που αναλάβατε απέναντι στους ενδιαφερόμενους. Τι ενέργειες έχετε κάνει ώστε η Αναπτυξιακή Τράπεζα να στηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του βιώσιμου αυτού σχεδίου? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τράπεζα? Αν είναι, πέστε το. Ποιο? Υπάρχει κάποιο θέμα με τους επενδυτές? Τι ακριβώς υπάρχει? Τέλος, θα ήθελα ειλικρινά να μου πείτε ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχετε για την επαναλειτουργία της βιομηχανίας. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Τη θεωρώ πολύ υποστηρικτική για το σχέδιο που πράγματι έχουμε για τη Σέλμαν. Και θέλω και να σας πω και ποιο είναι. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα μέχρι σήμερα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, δεν έχει χρηματοδοτήσει και δεν έχει συμμετάσχει σε σχέδια χρηματοδότησης καμία μεμονωμένη επιχείρηση. Ούτε μία. Δεν σας κρύβω ότι είναι μία απόφαση, ασφαλώς εκ του νόμου που ψήφισε ο κύριος Δραγασάκης και υποστήριξε η Νέα Δημοκρατία, τότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα υπό κάποιους συγκεκριμένους όρους και κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά δεν σας κρύβω ότι έχω αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσω ποτέ αυτή τη δυνατότητα, εάν δεν έχω τουλάχιστον την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως διότι δεν θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να υπάρχει εντύπωση στην ελληνική κοινωνία ότι χρησιμοποιώ ένα εργαλείο του ελληνικού κράτους και χρήμα των ελληνικών φορολογουμένων για να εξυπηρετήσω και να βοηθήσω τη μία επιχείρηση έναντι μιας κάποιας άλλης, επειδή έτσι έκρινε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι σήμερα στη θέση και αύριο μπορεί να μην είναι. Άρα είναι μείζον για μένα ότι καταγράφεται σήμερα στη Βουλή ότι ο τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την εμπλοκή της Αναπτυξιακής Τράπεζας με χρήματα στο σχέδιο επαναλειτουργίας εταιρείας Έλμαν. Το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ και θα βοηθήσει για να πάρει μπρος η εταιρεία. Θέλω εδώ να σας πω δε ότι θέλω δημόσια να αναγνωρίσω στους εργαζομένους της Έλμαν στην Κομωτινή μία απίστευτη υπευθυνότητα, υπομονή, θάρρος που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια όπου το εργοστάσιο έμεινε κλειστό. Ίσως δεν ξέρει η ελληνική κοινωνία, αξίζει να αναφερθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια οι ίδιοι εργαζόμενοι του εργοστασίου έχουν κάνει ομάδες περιφρούρησης του εργοστασίου, έχουν φροντίσει να μην λαιλατηθεί, το έχουν συντηρήσει, το έχουν κρατήσει σε κατάσταση τέτοια
που μπορεί εύκολα να τεθεί ξανά σε παραλειτουργία, καθιστώντας πολύ ελκυστικότερη την εμφάνιση κάποιου επενδυτού. Χωρίς αυτή του την υπεύθυνη συμπεριφορά, δεν θα είχαμε σήμερα καμία απολύτως ελπίδα να πάρει πρόσφατο το εργοστάσιο. Υπάρχει πράγματι επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο λόγος που ακόμα δεν έχει προχωρήσει είναι διότι είμαστε στη φάση που καταθέτουν τα λεγόμενα proof of funds, τα χρήματα που έχουν, γιατί όπως ξέρετε, εκ του νόμου της Αναπτυξιακής Τραπέζης, εμείς μπορούμε να βάλουμε χρήματα μόνο εφόσον υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο ποσοστό που προβλέπει ο νόμος, προβλέπει η νομοθεσία της Αναπτυξιακής Τραπέζης. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες αυτά τα proof of funds θα έχουν ελεγχθεί και θα μπορούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Τραπέζης να κρίνουμε αυτή την πρόταση και ευθέως σας λέω, βούληση και του Πρωθυπουργού και δική μου, αλλά όπως βλέπω και δική σας και επαναλαμβάνω είναι καλό, είναι το εργοστάσιο να ξαναξεκινήσει στην Κομοτηνή. Τα υπόλοιπα θεατρολογία. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με πράγματι με πολύ προσοχή. Η πρόταση για την στήριξη κατά ένα μέρος από την Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι πρόταση που κατατέθηκε από τους ίδιους, τους ενδιαφερόμενους, κυρίως τους εργαζομένους. Και αυτήν έχετε κάνει αποδεκτή κι εσείς από ό,τι φαίνεται. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σας ρώτησα γιατί πλέον έχουν περάσει 7 μήνες και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν αρκούν μόνο οι γενικές αναφορές. Θα έλεγα οι απροσδιόριστες υποσχέσεις. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να συνεχίζει να κλωτσάτε το τονεκεδάκι από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αυτό γίνεται διαρκώς εδώ και πολύ καιρό. Αυτό τουλάχιστον λένε οι εργαζόμενοι. Ωραία τα λόγια που τους επενέσατε, αλλά δεν αρκούν. Γιατί προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνεστε δεν έχουν ακόμα δυνάμεις να περιμένουν, έχουν εξαντληθεί. Το λέω αυτό κύριε Υπουργέ, γιατί πράγματι πρέπει να πάρετε αποφάσεις και γρήγορα. Καταλαβαίνω ότι προφανώς υπάρχουν διαδικασίες, αλλά η αίσθηση που δίνεται είναι ότι προφανώς το αναβάλλετε για το μέλλον. Γιατί όπως σας περιέγραψα, η διαδικασία η πτωχευτική είναι λίγη, σε 15 μέρες. Μετά πάει από Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Αν κύριε Υπουργέ έχετε παγιδευτεί, μάλλον αυτοπαγιδευτεί, στις δεσμεύσεις που αναλάβατε και εσείς και ο Πρωθυπουργός έναντι των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας και δυσκολεύεστε να πάρετε και θέλετε να πάρετε αποστάσεις από αυτές, γιατί αυτό καταλαβαίνω. Δεν αναλαμβάνετε συγκεκριμένη δέσμευση, κύριε Υπουργέ. Πότε χρονικά θα γίνει? Αν θέλετε μόνο να πάρετε αποστάσεις, πέστε το, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι κακό. Πέστε όμως για να ξέρουμε για ποιο λόγο. Έχει σχέση με το αν το σχέδιο το επιχειρησιακό είναι βιώσιμο? Σας το λέω καθαρά, πέστε το. Έχει σχέση αν υπάρχει, αν δεν το χρηματοδοτεί η τράπεζα που από ό,τι άκουσα μάλλον θέλει? Έχει σχέση με τους, υπάρχει πρόβλημα με τους επενδυτές? Γιατί εμέσως αυτό υπενιχθήκατε. Πέστε το, κύριε Υπουργέ, για να γνωρίζουμε. Όλα τα άλλα, το να προσπαθείτε να μεταθέσετε ή να αναδίνετε γενικές υποσχέσεις, απροσδιόριστες υποσχέσεις, αντιλαμβάνεστε το μόνο που δεν θέλει αυτή τη στιγμή και οι εργαζόμενοι, η τοπική κοινωνία, σε μια περιοχή που γνωρίζετε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να προχωρήσουν οι επενδύσεις, έχει ανάγκη η Θράκη επενδύσεις, έχει επενδυτική άπνοια, κύριε Υπουργέ, δέχεται τεράστιες πιέσεις από τα βόρεια σύνορα, από το παρεμπόριο, ασφικτιά η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα και θέλω ειλικρινά να σας πω ότι πρέπει να πάρετε γρήγορα αποφάσεις. Δεν μπορείτε να κλωτσάτε το τνεκεδάκι από εβδομάδα σε εβδομάδα προς τα πίσω. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ευπρόσδεκτη η πίεση που μου κάνετε και θα είναι πολύ χρήσιμη. Εκ νέου σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω τη σέρμα μέσα στο νεκεδάκι. Θέλω να απολογηθώ λίγο για την καθυστέρηση, να πει έχετε δίκιο. Τελευταία συνάντηση που κάναμε με τους επενδυτές, γιατί οι επενδυτές αυτοί έχουν ένα κομμάτι γερμανικής προέλευσης. Τους είδαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό σε 9 Μαΐου στο φόρουμ στο Βερολίνο. Είχαμε αποφασίσει να προχωρήσουμε διαδικασία. Όμως, όπως ξέρετε, σχεδόν από τη μεθεπόμενη μέρα επευλήθη γενική καραντίνα που λήγει σήμερα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί μπορούσαν να επικοινωνούν μαζί μας μόνο μέσω ηλεκτρονικών μέσων και δεν μπορούσε καθόλου να προχωρήσει διαδικασία κατά τον τρόπο που θα θέλαμε. Δεν έχουμε μείνει αδρανείς. Στο διάστημα αυτό έχουν στείλει τα στοιχεία στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Προχωράει το λεγόμενο due diligence, δηλαδή η κρίση τη βιωσιμότητα του σχεδίου. Δεσμεύομαι όμως και λόγω της δικής ερωτήσεως και θέλω να το ακουστεί για να το πιστωθείτε από τους εργαζομένους. Είναι χρήσιμο αυτό που κάνετε σήμερα.
να επανεκκινήσουμε τη διαδικασία με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και θα σας παρακαλούσα να επαναλάβετε την ερώτηση αυτή μετά από 15 μέρες για να δούμε πού έχουμε βρεθεί ακριβώς. Για να έχουμε ένα πλαίσιο, γιατί θέλουμε να ξεκινήσει το εργοστάσιο της Έλμα στην Κομωτινή. Δεν παίρνουμε καμία απόσταση από αυτή τη δέσμευση. Θέλουμε να γίνει. Και ξέρετε, ως κυβέρνηση, να λέμε κάτι, το εννοούμε.